Το 490 σε ό,τι αφορά την δημογραφική κατάσταση της εποχής εκείνης, κατά τον Ηρόδοτο, οι Σπαρτιάτες άνδρες έφταναν τους 8.000. Ο Κλεομένης, προσπαθώντας να δώσει πανελλήνιο ρόλο στην Σπάρτη, ήλθε για μία ακόμη φορά σε σύγκρουση με την σκοτεινή αρχή των εφόρων και, φοβούμενος για τη ζωή του, παρέμενε με διάφορες προφάσεις εκτός της Λακεδαίμονος, αδυνατώντας πάντως να αμυνθεί αποτελεσματικό σε ένα σωρό απίθανα πράγματα που διεδίδονται εναντίον του με σκοπό να τον απομονώσουν από τον Δήμο και να τον εξοδετερώσουν. Ίσως εξαιτίας αυτής ακριβώς της αστάθειας εκείνου του έτους, η Σπάρτη απέστειλε μόνον 2.000 λακεδαιμονίους οπλίτες στη μάχη του Μαραθώνος. Και με αφορμή τα όσα έχουν πλαστεί σχετικά με αυτή τη μάχη, θα πρέπει εδώ να καταγγελθεί για μία ακόμη φορά, δυστυχώς, η αντισπαρτιατική προπαγάνδα του Ηροδότου, ότι δίθενε προφασίζονται οι διάφορα έθιμά τους για να μην δώσουν βοήθεια στους Αθηναίους. Εκείνο που συνέβη στην πραγματικότητα, και δεν απαιτείται βεβαίω μεγάλη υφηία για να το καταλάβει κανείς, αρκεί φυσικά να θέλει, ήταν ότι η μάχη έγινε πριν την αναμενόμενη χρονική στιγμή όταν οι Πέρσες, με συμβουλή του ιππίου που του συνόδευε, με την ελπίδα της παλαινορθώσεώς του, προσπάθησαν να κάνουν ευνηδιαστική δεύτερη απόβαση στο Φάληρο, επιβιβάζοντας τα πλοία όλο το υπηκό του τη νύχτα πριν τη μάχη, με την ελπίδα του θα εξηγείρονται το οι εντό Αθηνών οπαδοί του πρώην τυράννου και θα άνοιγαν τις πύλες των τυχών στους Πέρσες. Οι δύο στρατοί είχαν παραμείνει επί αρκετές ημέρες αντιμέτωποι στην περιοχή του Μαραθώνος οι υπό τους Δάτη και Αρταφέρνη Πέρσες είχαν αποβιβαστεί εκεί μετά την υποταγή και καταστροφή της Νάξου, της Ερετρίας και της Καρίστου και ο στρατηγός των Αθηναίων Μιλτιάδης επέμεινε και έπεισε τους συμπολίτες του να τους αντιμετωπίσουν εκεί για να αποφευθεί ακριβώς εκείνο που προαναφέραμε. Μία πολιορκία δηλαδή των Αθηνών που θα επέτρεπε πιθανή προδοσία των οπαδών του πρώην τυράννου. την παραμονή της μάχης, έχοντας μάθει οι Πέρσες ότι οι Σπαρτιάτες ήδη ήσαν καθοδόν προς ενίσχυση των 11.000 Αθηναίων και Πλατεέων, με συμβουλή του Ιππίου επιβίβασαν το Ιππικό και τον μισό σχεδόν στρατό τους στα πλοία τους και απέπλευσαν για το Φάλιρο. Όταν το έμαθε αυτό ο Μιλτιάδης, από αυτομολύσαντες Έλληνες του Περσικού στρατού, επετέθη την αυγή κατά των Περσών, ως αρχή του δύσκολου σχεδίου να νικήσει και αυθυμερών να αναχωρήσει με όλον τον στρατό του για την Φαλυρική ακτή, ώστε να προλάβει τον Περσικό στόλο. Το τολμηρό σχέδιο του Μιλτιάδου, ως γνωστόν, εστέφθηκε στις δύο φάσεις του υποπλήρους επιτυχίας. Οι Πέρσες έπαθαν πανολεθρία στο Μαραθώνα και ο στόλος τους, που είχε ήδη περιπλέψει το Σούνιο, έφυγε άπραγος πίσω στη Μικρά Ασία, όταν αργά την ίδια ημέρα είδε παρατεταμένους πανστρατιά του Αθηναίους στο Φάληρο. Οι 2.000 παρτιάτες έφτασαν την επόμενη μέρα της πρόορης μάχης, συνεχάρισαν τους νικητές και ζήτησαν να επισκεφθούν το πεδίο της μάχης για να αποδώσουν τιμές στους νεκρούς, να βοηθήσουν στην ταφή τους και να δουν από κοντά τους Πέρσες εχμαλώτους και νεκρούς. Παρά την ανενδίαστη ανταπόκριση τους και μάλιστα σε καιρού δύσκολους για τα εσωτερικά τους πολιτικά πράγματα, όπως ήδη έχουμε πει, ανταπόκριση που βεβαίως είχε να κάνει με την υπερηφάνεια τους και την υποχρέωσή τους να αποδεικνύουν διαρκώς ότι ήσαν όντω οι άριστοι όλων των Ελλήνων, η κακοβουλία του Ηροδότου προσέβαλε δυστυχώς το ήθος, την αρετή τους και τον πανελληνισμό των Σπαρδιατών με τα γνωστά ψεύδη. Γράφει ο σιγαλός. Η λακεδαιμόνιοι, επομένως, μη ειδοποιθέντε εις εγκαίρος, ένεκα της εναρχή συγχύσεως και των διενέξεων των Αθηναίων, δεν ειδινήθησαν να προλάβουν τη μάχη και τι έσπευσαν διανύσαντες το μεταξύ Σπάρτης Αθηνών διάστημα εντός 48 ώρων. Άλλωστε και οι πλατείς οι γείτονες των Αθηνών, μόλις κατέφθασαν την ημέρα πρώτης μάχης, ενώ οι μακράν Σπαρτιάτε την ιστερέαν. Και επίσης, εάν έχονται αλήθειας τα του Ηροδότου, ότι την ενάτην βοηδρομιόνος έφτασε η Σπάρτην ο Φιδιππίδης, ο λίγας δηλαδή πρώτης πανσελίνου, οπότε συνήρχε το η απέλα, η οποία αποφάσιζε περί ειρήνης ή πολέμου και εκστρατιών, Ορθώς οι έφοροι παρήγγειλαν δια του Φιδιπίδου εις τους Αθηναίους να επιβραδύνουν τη μάχη μέχρι της Πανσελίνου και να αναμείνουν την βοήθειαν, η οποία θα κατέφθανε αμέσως μετά τη συγκρότηση του εξτρατευτικού σώματος με την απόφαση της απέλας. Δικαίως επομένως ο πλούταρχος επικρίνει τον Ηρόδοτον ότι φοράτε διαστρέφων τα γεγονότα αμέσως μετά την εκδίωξη των Περσών στον Μαραθώνα, ενώ ο Κλεωμένης είχε με δυναμικό τρόπο αρχίσει να βάζει πανελλήνια προοπτική στη βασιλεία του, με την ίδρυση της Παναρκαδικής Συμμαχίας, η οποία, βεβαίως, τίποτα δεν είχε να κάνει με τις εναντίον του δαιμονολογίες περί προσωπικού τάχα στρατού. Έλαβε επίσημη πρόσκληση, με διάφορες μεγάλες υποσχέσεις, να επιστρέψει στην Σπάρτη όπου όμως τον ανέμενε στους δρόμους ένα οργανωμένο υπό τον εφόρον πλήθος που τον προπυλάκησε και τον εκτύπησε στο κεφάλι. Στην πρώτη προσπάθεια αντιστάσεως του κλεωμένους, οι έφοροι τον κήρυξαν επισήμως παράφρονα και ο μεγάλος εκείνος άνδρας, μισούμενος αντί τιμόμενος για τις πολιτικοστρατιωτικές του αρετές και την πανελλήνια ιδεολογία του, συνελήφθη, εδέθησε ποδοκάκι και κλείσει στη φυλακή όπου θα αυτοκτονήσει με ένα ξυφίδιο που κατόρθωσε να εξασφαλίσει. Μη υπαρχόντων των αρσενικών τέκνων του κλεωμένους, στον θρόνο των Αγιαδών, ανήλθε ο αδελφός του εκ της πρώτης και κανονικής συζύγου του Αναξανδρίδου, Λεωνίδας ο πρώτος, ο οποίος κατά τα ενδογαμικά ήθη της πάρτης ενημφέθη την ορφανή θηγατέρα του κλεωμένους, Γοργό. Το φθινόπωρο του έτους αυτού συνεκλήθη υπό την Προεδρία της Πάρτης στο Ιερό Άλσος του Θεού Ποσειδώνο στον Ισθμό ένα πανελλήνιο συνέδριο για την εξασφάλιση της ενότητος μεταξύ των ελληνικών πόλεων έναντι των Περσών. Οι Αιγινίτες και οι Αθηναίοι εκήρυξαν πλήρη λύθη όλων των προτέρων διενέξεών τους και ακολούθησε η απόφαση όλων των συνέδρων να αμβληθεί κάθε μεταξύ τους διαφορά εξαιρουμένων των αργίων, οι οποίοι, παρά τις πολλές παραχωρήσεις των λακεδαιμονίων προς αυτούς, δεν εδέχθησαν να συμφιλιωθούν με αυτούς, δηλώνοντας επιπροσθέτως αποχή από κάθε πανεθνικό αγώνα. Το μείον οι στρατιές του Ξέρξου, υπολογιζόμενες σε ένα εκατομμύριο άνδρες, είχαν πλέον περάσει τη Μακεδονία και επορεύονται προς την Νότια Ελλάδα. Η πλειοψηφία των πόλεων της κυρίως Ελλάδος έχουν ήδη μυδίσει. Οι αρχικός εχθροί των Περσών, Θεσσαλή, μύδισαν στο τέλος και αυτοί όταν αισθάνθησαν εγκατάληψη έπειτα από την αδυναμία των Νότιοελλήνων να τους παράσχουν άμεση βοήθεια. Προηγουμένως, είχαν στείλει κήρυκες στον Ισθμό στους προβούλους των Πελοποννησίων για οπλητική βοήθεια προς το δυνατό Θεσσαλικό επικό η απόβαση 10.000 οπλιτών στην Άλλο του Παγασιτικού υπό τον Λακεδαιμόνιο Εβένετο και τον Αθηναίο Θεμιστοκλέα και εν συνεχεία η στρατοπέδευσή τους στα Τέμπη έληξε ωστόσο αδόξος με εγκατάλειψη των στενών όταν ο σύμμαχος των Περσών Αλέξανδρος ο Μακεδόν εστάλει επίτηδες υπό του Ξέρξου και επέτυχε να τρομάξει και να απελπίσει τους Έλληνες περιγράφοντάς τους τον τεράστιο όγκο του στρατού των Περσών. Στην βιοτία μόνον οι πλατείς και οι θεσπείς δεν είχαν δώσει γιν και είδωρ στους Πέρσες. Στην Δέστερεά, μόνον οι Αθηναίοι. Στην Πελοπόννησο, οι αργοί αρνήθησαν όπως προείπαμε να δηλώσουν συμμετοχή στον αντιπερσικό αγώνα εξαιτία του μίσους που έτρεφαν κατά των Σπαρτιατών, ενώ οι Κερκυραίοι έστειλαν 63 οι οποίε όμω σταμάτησαν στο ακροτήριο Τέναρο με την δικαιολογία ότι δεν μπορούν να περιπλέψουν τον Μαλέα, ενώ, κατά τον το βεβαίω, ανέμεναν να προσχωρήσουν στον Ξέρξη σε περίπτωση νίκη τους. Οι Κρήτε πάλι αρνήθησαν και αυτοί την όποια συμμετοχή στην αντίσταση κατά των Περσών με διάφορε προφάσει. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι όπω διασώζεται υπό του Διογένου Λαερτίου, ο προδότη πλέον Δημάρατο που συνόδευε τον Ξέρξη με την ελπίδα και αυτός, όπως και ο Ιππίας πριν δέκα έτη, της επανενθρονήσεώς του, είχε προτείνει στον Μεγάλο Βασιλέα ένα σχέδιο πλήρους εξοντετερώσεως της Πάρτης με κατάληψη των κυθύρων και επιθέσεις από εκεί κατά των παραλίων της Λακεδαίμονος. Πράγμα που θα έκαμε αδύνατη την ελάχιστη έστω απομάκρυση των Σπαρτιατών εκ της χώρας τους προς βοήθεια άλλων ελληνικών πόλεων. Σχέδιο που ευτυχώς δεν εισακούστη μετά από αντίθετες προτάσεις που κατέθεσε ο Αχεμένης και έγιναν αποδεκτές. Οι μη μη Έλληνες, μετά από πολλές συνεδριάσεις και αλλαγές σχεδίων, ενέκριναν στο τέλος ένα πολεμικό σχέδιο για ταυτόχρονη αντίσταση στις θερμοπύλες από Ξηράς και στο ακροτήριο Αρτεμίσιο από Θαλάσσης με ναύαρχο το Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη ο βασιλεύς της Πάρτης Λεωνίδας, πιστός σε προσωπική υπόσχεση που είχε δώσει στο Ιερό Άλσος του Θεού Ποσειδώνος προς τους συμμάχους, επικεφαλής της προσωπικής του μόνον φρουράς, των λεγόμενων τριακοσίων, την οποία είχε δικαίωμα να μετακινεί όπως επιθυμούσε, ακόμη και χωρίς την έγκριση της Γερουσίας και των εφόρων, καθώς και δύο περίπου άλλων λακεδαιμονίων περί οίκων και ηλότων, άρχισε μια πορεία ευψυχίας προς τις θερμοπύλες, συσπηρώνοντας γύρω του, καθώς επορεύεται το προς τα εκεί, περίπου 3.000 ακόμη πελεπονισιούς πολεμιστές. Εδώ, ίσως θα ήταν καλό να ανοίξουμε μια ακόμη σύντομη παρένθεση για να ομιλήσουμε για αυτούς τους λεγόμενους Τριακοσίους. Οι οπλίτες που επάνδροναν την σωματοφυλακή των Σπαρθιατών Βασιλέων και στη μάχη επολεμούσαν δίπλα τους, ελέγοντος οι Επρόκειτο σαφώς για έναν τιμητικό τίτλο σε ανάμνηση των παλαιότερων χρόνων όταν αυτοί απαιτούν ένα σώμα επιλέκτων υπέων που εμάχονται ο ατομικός το οποίο εν συνεχεία εξελίχθη στο να μάχεται πεζή μετά από την Μεγάλη Οπλιτική Επανάσταση και τη Γενική Καθιέρωση της Φάλαγκος. Επικεφαλής των 300 ήσαν οι τρεις υπαγρέτες τους οποίους επέλεγαν οι έφοροι εκ των των ανδρών ηλικίας 30 περίπου ετών. Ο κάθε υπαγρέτης επέλεγε με τη σειρά του 100 άνδρες, τους οποίους έθετε υπό την ηγεσία του, καθώς οι υπαγρέτες ήσαν και οι καταέθιμον κριτές όσων σπαρτιατών διαγωνίζονται στα διάφορα τοπικά αθλητικά και πολεμικά αγωνίσματα. Η μη επιλογή στους υπείς ή τριακοσίους δεν ήταν προσβλητική, και ούτε εσήμενε ότι σε κάποια επόμενη κρίση δεν θα γίνεται το δεκτός υπό κάποιο υπαγρέτα ο ενδιαφερόμενος για αυτήν την τόσο τιμητική θέση όμοιος. Από τα όσα περιγράψαμε εδώ, γίνεται συνεπώς φανερό ότι οι ΕΠΗΣ, ή 300, απετέλουν το επίλεκτο σώμα του Σπαρτιατικού Στρατού και η συμμετοχή στις τάξεις τους συνιστούσε την ανώτατη στρατιωτική τιμή για τον κάθε ενήλικα Σπαρτιάτη πολίτη κάθε ένας που λόγω ηλικία εγκατέλειπε το σώμα των υπέων, έφερε έκτοτε τον τιμητικό τίτλο του αγαθοεργού. Στην φιλοπερσική θήβα, ο Λεωνίδας πίεσε για συμμετοχή των απλητών της και η δημοκρατική της πόλεως του έδωσαν στο τέλος 400 άνδρες, με επικεφαλής τον Λεοντιάδη. Οι πλατείς αν και ελάχιστα γνώριζαν τα ναυτικά πράγματα, εν προσεφέρθησαν να επανδρώσουν τις αθηναϊκές τριήρεις, ενώ οι θεσποιείς έστειλαν σε ενίσχυση του Λεονίδου 700 οπλίτες, οι οποίοι ήσαν το στρατιωτικό άπαν της πόλεως υπό του δημόφιλου του διαδρόμου, ενώ στον στρατό του προσετέθησαν τέλος χίλια ακόμη οπούντι ηλοκροί, παρά το ότι είχαν δηλώσει υποταγή στον Ξέρξη. Απέναντι στους έτοιμους να μηδήσουν φωκής, ο Λεωνίδας χρησιμοποίησε το κατά συνθήκη ψεύδος, δηλώνοντάς τους ότι τάχα ο μικρός στρατός του απαιτέλει απλώς τον πρόδρομο του κυρίου στρατού των Πελοποννησίων. Αφού επίστησαν οι φωκείς, έστειλαν στο τέλος χίλιου οπλίτες τους, αλλά απέφυγαν την όποια έκθεσή τους σε κίνδυνο, προφασιστέντες ότι θα αναλάμβαναν Παρά τον υπερβολικό αριθμό τους, τον υποτίθεται σοβαρό ρόλο της φυλάξεως μίας σημαντικής ορεινής ατραπού, την οποία εγνώριζαν από μία εισβολή που είχαν πραγματοποιήσει πριν λίγων ετών στη χώρα τους, η Θεσσαλή. Στις 28 Ιουλίου, ο ελληνικός τόλος έφτασε και αγκυροβόλησε στο ακροτήριο Αρτεμίσιο. Ενώ, λίγο μετά, στις 2 Αυγούστου, ο στρατός του Λεωνίδου έφτασε και στρατοπέδευσε στα στενά των θερμοπυλών. Δέκα ημέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου, η πρωτοπορία του στρατού των Περσών έφτασε μπρος στις θερμοπύλες και η άφηξη ολόκληρη της Περσικής στρατιάς ολοκληρώθη στις 14 του μηνό. Απαιτήθησαν δηλαδή δύο-τρει ημέρες. Ενημερωθείς υπό το δημαρά του για την πολεμική δυνατότητα των Σπαρτιατών, ο Ξέρξης προσεπάθησε με αγγελιοφόρους του να αποφύγει την σύγκρουση μαζί τους, αλλά απέτυχε. Στις φοβέρες του αγγελιοφόρου, ότι ο αριθμός των Περσών είναι τόσο μεγάλος που τα βέλη και μόνο των τοξωτών του θα εσκίαζαν τον ήλιο, ο Μέγας Βασιλεύς έλαβε την απάντηση διαστόματος του σπαρτιά του Διηνέκη, ότι αυτό θα ήταν όλος αρεστός στους Λακεδαιμονίους, αφού θα εμάχονται έτσι ανέτος υποσκιάν στην δε πρότασή του για παράδοση των όπλων με εγγύηση να μην πειραχθεί κανεί, έλαβε εκείνη την θρηλυκή απάντηση του βασιλέω Λεωνίδου, που έμεινε έκτοτε στου αιώνε να συμβολίζει την όποια ανυποχώρητη θέληση για αντίσταση. Μολών λαβέ. Η θρηλυκή μάχη των θερμοπυλών έγινε στι 17. 18 και 19 Αυγούστου, σε τρεις φάσεις, παράλληλες με ισόποσε φάσει τη ναυμαχία του Αρτεμισίου και στι δύο πρώτε, στι 17 και 18 Αυγούστου, οι αμέτρητοι Πέρσες πολεμιστέ, αξιόλογοι και εμπειροπόλεμοι μαχητέ, καθυλώθησαν πλήρω υπό τη Σπαρτιατική Φάλαγκο, η οποία έφραζε την είσοδο των στενών και υπέστησαν βαρύτατε απώλειε, ενώ στο Αρτεμίσιο οι περιοδικέ συγκρούσει δεν είχαν βγάλει κάποιον νικητή. Την 18η Αυγούστου όμως, ένας εντόπιος βοσκός, ο προδότης Εφιάλτης, επαρουσιάστηκε εμπρό στον Ξέρξη και ένα αμοιβή προσεφέρθη να οδηγήσει τον Περσικό στρατό στα νότα των Ελλήνων μέσω της Ατραπού που υποτίθεται ότι την έφιλασαν οι φωκείς. Δέκα χιλιάδες αθάνατοι, επίλεκτοι δηλαδή πέρσιες στρατιώτες, υπό τον στρατηγό Ιδάρνη, άρχισαν να ανεβαίνουν την Ατραπό αμέσως μετά την δύση του ηλίου εκείνης της ημέρας. Αντί να φυλάξουν την προ της αγορασίας ατραπό, όπως είχαν υποσχεθεί, οι φωκείς είχαν στρατοπεδεύσει στο ανατολικό άκρο του οροπεδίου της Νευροπόλεως, προφανώς για εύκολη και ακαταδίωκτη φυγή προς τη χώρα τους. Έτσι, μέσα στη νύχτα, οι Πέρσες τους προσπέρασαν, δίχως την ελάχιστη έστω αψιμαχία, ενώ εκείνοι είχαν σκαρφαλώσει στο ύψο Μουρούζου. Ανενόχλητοι λοιπόν οι Πέρσε, άρχισαν την κατάβαση προ την νότια πλευρά των στενών των θερμοπυλών, στην οποία έμελε να φτάσουν στι 8 το πρωί της 19η Αυγούστου, μετά από περίπου 12 ώρε εξαντλητική πορεία επάνω στα βουνά. Ο βασιλεύς Λεωνίδα, που είχε ήδη πληροφορηθεί τα σχετικά με την προδοσία από τους του ανιχνευτέ του, πιστός στο στρατιωτικό του καθήκον να κρατήσει πάση θυσία τα στενά όσο θα διαρκούσε η ναυμαχία του Αρτεμισίου για να μην αποκλειστεί ο στόλος στον μαλιακό κόλπο, κατέστρωσε σχέδιο για διμέτωπο αγώνα και όχι για αγώνα αυτοκτονίας, στέλνοντας τους 4.000 λοκρούς και πελοποννησίους να αναχαιτήσουν τους κατασκόπους και ελαφρά οπλισμένους αθανάτους των Περσών, ενώ ο ίδιος με τους λακεδαιμονίους του τους Θηβαίους και τους 700 θεσποιείς έμεινε να κρατήσει την βόρεια είσοδο των στενών έως ότου επιστρέψουν οι αναχαιτιστές. Οι τελευταίοι ωστόσο, αντί να κάνουν το καθήκον τους, φοβηθέντες μήπως περικυκλωθούν από τους αθανάτους που κατέβαιναν από δύο διαφορετικά μονοπάτια, εγκατέλειψαν δίχως ενδιασμό την περιοχή και επέστρεψαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Στην άλλη πλευρά των στενών οι λακεδαιμόνοι και θεσποιεί πολέμησαν γενναιότατα και μάλιστα απετόλμησαν και έξοδο εκ του κυρίου στενού, παραταχθέντε σε όλο το πλάτο, από του βράχου έω την απότομη ακτή τη θαλάσση. Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση και κατασφαγή των Περσών, οι οποία εν ειδή κοπαδιού έπεφταν επάνω στα δόρατα της πρατιατικής μα μαστιγούμενοι υπό των αξιωματικών τους, ενώ πάμπολοι εκ των επιτιθεμένων εφωνεύοντο καταπατούμενοι υποεπερχομένων συμπολεμιστών τους. Με διαταγή του Λεωνίδου, οι Έλληνες επραγματοποίησαν επίσης τέσσερις αντεπιθέσεις, κατά τις οποίες έτρεψαν τους αντιπάλους τους σε φυγή, σε λίγο όμως, στη διάρκεια μιας απόπειρα εμβολισμού της φάλαγκος υπό των Περσών, εφωνεύθη ο Λεωνίδας και μεγάλη μάχη διεξήχθη γύρω από το σώμα του το οποίο οι συμπολεμιστέ του ανέσυραν κάτω από τους ορούς των νεκρών εχθρών. Τότε ήταν που οι μαχόμενοι είδαν στα νότα τους τον Ιδάρνη και τους αθανάτους του. Καταλαβαίνοντας ότι είχαν προδοθεί, συνεπτύχθησαν όπως όπως και επέστρεψαν μέσα στα στενά. Εκεί, ενώ οι Θηβαίοι παρεδίδοντος τους Πέρσες σχεδόν με ανακούφιση με τα χέρια ψηλά, οι αποδεκατιστέντες Λακεδαιμόνοι και Θεσποιείς κατέφυγαν στο Λοφίσκο Κολονό, όπου εξοντώθησαν μέχρι σενός κατά το Ξεφθέντες, με δεκάδες χιλιάδες περσικά βέλη. Οργισμένος ο Ξέρξης θα αφήσει άταφα τα σώματα των νεκρών Ελλήνων, θάβοντας μόνο τους 20.000 δικούς του νεκρούς, θα συγχωρέσει αλλά και στίξει προς με τα βασιλικά στίγματα του παραδοθέντε θηβαίου, λε και επρόκειτο για δούλους του, ενώ θα κόψει το κεφάλι και θα ανασταυρώσει το κορμί του νεκρού Λεωνίδου. Την ίδια ώρα, στην είδηση της σφαγή των Σπαρτιατών και Θεσπιέων, ο ελληνικό τόλος υπεχώρησε προ Νότο για να μην παγιδευτεί στον Εβοϊκό. Εδώ θα ξανανοίξουμε μία ακόμη παρένθεση για να τονίσουμε ότι ο Λεωνίδας και οι λακεδαιμόνοι του έμειναν στα στενά εκείνη την τελευταία ημέρα για να νικήσουν σε ένα κανονικά σχεδιασμένο διμέτωπο αγώνα και όχι τάχα από υποχρέωση στον δεσπότη νόμο των Τρέσαντων αφού αυτός δεν αφορούσε στρατηγικές αλλά μόνον άτακτες υποχωρήσεις. Ο Λεωνίδας μπορούσε δίχως κανένα πρόβλημα να κάνει στρατηγική υποχώρηση για φύλαξη του ισθμού, συμφώνω μάλιστα με την επίσημη απόφαση της πατρίδος του. Το ίδιο λογική ήταν και η παραμονή των 700 θεσπιέων που και εκείνοι έμειναν για να νικήσουν και όχι για να αυτοκτονήσουν ομαδικώς, αφού αν ήταν να πεθάνουν μέχρι ενός, αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν στην πατρίδα τους τις θεσπιές, μαχόμενοι για την σωτηρία των ανθρώπων τους και όχι σε ένα άσχετο γεωγραφικό σημείο. Παρά τα όσα υποστηρίζει η προπαγάνδα του παγκόσμιου καθεστώτο και ιδίω εκείνων που θέλουν αιωνίω υπόδουλο και ενυπνώσει το ελληνικό έθνο, οι λακεδαιμόνοι και θεσποιεί που φωνεύθησαν στι Θερμοπύλες δεν έχησαν το αίμα του γιατί τάχα ήσαν ερωτευμένοι με το θάνατο ή γιατί έπασχαν από μαρτυρική διάθεση. Έμειναν εκεί και πολέμησαν με ανδρεία έως θανάτου σε έναν απολύτω λογικό και στρατηγικό αγώνα, πιστοί στο καθήκον και στην υπόσχεση πολεμιστού πως πολεμιστή, καλύψαντες τους συμμαχητέ τους που εμάχονται στο Αρτεμίσιο, πιστοί τις αξίες που τους είχε διδάξει η πατρόα παιδεία, ελευθεροπρεπής και υπέροχη όπως πρέπει στους πραγματικούς Έλληνες. Η θερμοπυλομάχοι, λακεδαιμόνοι και θεσπιείς, δεν είναι άπιαστοι ήρωε ή απόμακρε ιστορικέ φιγούρε για να του εκμεταλλεύονται οι πατριδοκάπηλοι και οι πλήστοι όσοι απαταιώνε που καταδυναστεύουν πνευματικό τον τόπο μα. Οι θερμοπυλομάχοι είναι αιώνια παραδείγματα προ μίμηση που μα καλούν σε καθημερινή μάχη και αιμονή στι αξίε και τα ιδανικά μα, στον καθημερινό πόλεμο, τον αόρατο πόλεμο που μένεται τριγύρω μα και όσο λιγότερο τον συνειδητοποιούμε εμεί τόσο χειρότερα για εμάς τους ίδιους, για την πατρογονική μας κληρονομιά, για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά μας. Στην Σπάρτη, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ο θάνατος του βασιλέως Λεωνίδου, στον θρόνο των Αγιαδών ανήλθε ο ανήλικος ιός του, πλίσταρχο με επίτροπο τον Παυσανία, ιό του Κλεομβρότου. Αργότερα, στην είσοδο των θερμοπυλών εστίθη μνημείο με χαραγμένο επάνω του το γνωστό επίγραμμα του Σιμονίδου «Ο ξύν αγγέλιν λακεδαιμονίης, ότι τι δακίμεθα της κίνων ρήμας υπηθόμενη». Δηλαδή, ξένε διαβάτη να πει στου λακεδαιμονίους ότι εδώ έχουμε ταφή πιστή στις διδαχές τους φράση μάλιστα ιδιαίτερος ενισχυτική της προαναφερθήσει απόψεως των Μπέρι Ζαμάνου και άλλων περί προσπαθίας του Λεονίδου να κρατήσει τα στενά με διμέτωπο αγώνα και όχι περί ομαδικής εμέσου αυτοκτονίας υπό την απειλή ενός ανυπάρκτου νόμου που τάχα απαγόρευε τις συντεταγμένες στρατηγικές υποχωρήσεις. Οπότε το επίγραμμα θα τελείωνε διαφορετικά. Ίσως Τη κοινων νόμις πειθόμενη. Όταν τέλος τα επόμενα έτη οι Σπαρτιάτες μετέφεραν τα οστά του ηρωικού βασιλέως τους, καθιέρωσαν προς τιμήν του αναέτος εορτασμούς με και αγώνες στους οποίους συμμετείχαν μόνο λακεδαιμόνοι, ύψωσαν δε μνημείο και τιμητική στήλη, στην οποία αναφέρονται όλα τα ονόματα των πεσόντων στη μάχη των θερμοπυλών. Οι εχθροπραξίες εκείνου του έτους έλεξαν με την οικηφόρα για τους Έλληνες ναυμαχία της Αλαμίνος στις αρχές του Φθινοπόρου 21 με 22 του Αττικού Μηνός Βοηδρομιόνο, όπου ο αποτελούμενος από σχεδόν 400 τριήρης ενωμένος τόλος υπό τον Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη κατεναυμάχησε τα περίπου 700 περσικά, φινικικά, αιγυπτιακά, ιονικά, κυπριακά και μικρασιατικά πλοία των εισβολέων. Οι απώλειες των τελευταίων ήσαν βαρύτατες, καθώς έχασαν περισσότερα από 200 πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η σημασία εκείνης της νίκης, η οποία υπήρξε στην πραγματικότητα προσωπικό σχεδόν επίτευγμα του εφιού στρατηγού των Αθηναίων Θεμιστοκλέους, ήταν τεράστια. Το ηθικό του μεγάλου βασιλέως κατέρευσε και έσπευσε να φύγει από την Νότια Ελλάδα, φοβούμενο μην αποκοπεί από πιθανή κατάληψη του Ελισπόντου, αφήνοντα πίσω του, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τον γαμπρό του Μαρδόνιο με στρατό 300.000 επιλέκτων ανδρών. Ο Θεμιστοκλή στεφανώθη δημοσίω στη Σπάρτη μαζί με τον Ευηβιάδη και του εδωρήθη πολυτελή άμαξα, ενώ οι 300 καινούργοι πίστη πόλεως τον συνόδευσαν έω τα σύνορα τη Λακεδέμονο, τιμέ που ποτέ έω τότε δεν είχαν αποδώσει οι Σπαρτιάτε σε ξένο. Το 1479, με τα απομινάρια και τους βοηθητικούς της μεγάλης στρατιάς του, ο Ξέρξης επέστρεψε, όπως ήδη είπαμε, μέσω Μακεδονίας και Θράκης, στην Ασία. Ο Μαρδόνιος, παραμένοντας καθ' τη διάρκεια του χειμώνος στη Θεσσαλία, εποφελήθη της ανάπαυλας των εχθροπραξιών για να έλθει σε μυστικές εννοήσεις με τους αργίους, ώστε να παρακολήσουν την έξοδο των σπατιατών εκ της Πελοποννήσου όταν τους ζητηθεί επιτιθέμενη κατά της Λακεδαίμονος και επίσης με τους Αθηναίους, στους οποίους υπεσχέθη να τους ξαναχτίσει λαμπροτέρα την πόλη και τα ιερά, εάν αυτοί εγένουν το του. Όταν έμαθαν για το δεύτερο, οι Σπαρτιάτε έστειλαν εσπευσμένο πρέσβη στην Αθήνα για να αποτρέψουν μια πιθανή αποστασία που θα υποδούλωνε οριστικά τον Ελληνισμό στην Ασιατική Δεσποτεία. Τότε, προ μεγάλη του τιμή, οι Αθηναίοι, ανέστη ακόμα οι περισσότεροι και υποσυτιζόμενοι λόγω του αφανισμού των οικειών, των χωραφιών και των ζώων τους, έδωσαν διαστόματος Αριστίδου εκείνη την περίφημη για την αξιοπρέπεια και ελευθεροπρέπειά της απάντηση του Δήμου τους προς τους συμμάχους τους, όσο και προς τον πρέσβη του Μαρδονίου Αλέξανδρο, βασιλέα των Μακεδόνων, δηλώσαντες ότι ποτέ δεν θα πωλήσουν την ελευθερία των Ελλήνων, ακόμη και με αντίτιμο όλους τους θησαυρούς της γης, και ότι παντοτινά όσο ο ήλιος θα διατρέχει την ίδια τροχιά, θα είναι εχθροί εκείνων που κατέσκαψαν τα ιερά τους. Ήταν γεγονός ότι οι Πέρσες είχαν διαπράξει μεγάλο στρατηγικό σφάλμα με το να καταστρέψουν τα ελληνικά ιερά, πράξη που ξεσήκωσε εναντίον τους την οργή των ιδιαιτέρως ευσεβών Ελλήνων που έδωσαν και θρησκευτική πλέον χρειά στον αγώνα τους. Στα μέσα της Ανήξεως, ο Μαρδόνιος άρχισε να προελάβει ξανά προς τον Νότο και ενώ οι Σπαρτιάτες έμειναν μουδιασμένοι στη Λακεδέμονα λόγω πληροφοριών για περσικό αντιπερισπασμό με κινητοποίηση των αργίων εναντίον τους, οι Αθηναίοι εκένωσαν για μία ακόμη φορά την πολυπαθή πόλη τους και κατέφυγαν ξανά στην ίσο Σαλαμίνα. Ο Μαρδόνιος κατέλαβε την άδεια πόλη και εκτός από ένα μήνυμα στις Σάρδης για την επιτυχία του, έστειλε παραλήλως τον Ελισπόντιο Μουριχίδη στην Σαλαμίνα με νέε δελεαστικές προτάσεις προς τους φυγάδες Αθηναίους. Εκείνοι ωστόσο, μη δεχόμενοι καμία διαπραγμάτευση με τους αλοφίλους που εκακοποίησαν τους βομούς και τις αιστείες τους, έφτασαν σε σημείο να λιθοβολήσουν έως θανάτου το τον αεροπαγίτη Λικίδη και όλη την οικογένειά του, αμέσως μόλις εκείνος εξέφερε τη γνώμη να κάνουν αποδεκτές τις προτάσεις του Μαρδονίου. Ο τελευταίο, έχοντα αποτύχει να διχάσει του αντιστεκόμενου Έλληνε, αφού προηγουμένω λελάτησε για μία ακόμη φορά την Αττική, έφυγε για την Βιωτία, όπου και εστρατοπέδευσε κοντά στι πλατείε, στην κοιλάδα του Ασωπού ποταμού, ενώ ήδη ο ο στρατό των Πελοπονησίων, υπό τον Σπαρτιάτη Παυσανία, αντιβασιλέα επίτροπο του ανηλίκου βασιλέω Πλιστάρχου, ιού του Λεωνίδου, και εκλεγμένο αρχιστράτηγο όλων των Ελλήνων, έφτανε στην Ελευσίνα και ένωνε τις δυνάμεις του με τους Αθηναίους και τους συμμάχους τους, ανεβάζοντας την όλη δύναμη των Ελλήνων σε 110.000 πολεμιστές. Από αυτούς, οι τάξεις των Λακεδαιμονίων αριθμούσαν περίπου 50.000 άνδρες, αποτελούμενες από 5.000 πρατιάτες, 10.000 περιοίκους και 35.000 ήλωτες, ενώ από τις άλλες πόλεις την πολυπληθεστέρα συμμετοχή είχε η Αθήνα με 8.000 άνδρες, η Κόρινθος με 5.000, τα Μέγαρα και η Σικιών από 3.000 η κάθε πόλη και η Τεγέα με 1.500. Από την Ελευσίνα, ο ενωμένο Στρατός ευάδισε προς τον Ασοπό και στρατοπέδευσε απέναντι από τους Πέρσες, σε ορεινή όμω περιοχή, ώστε να αποφευθεί τυχόν διαστική επίθεση του πολυαρίθμου και αρίστου εχθρικού υπηκού. Όντως, σε κάποια στιγμή η επίθεση πραγματοποιήθη και το τρομερό απερσικό υπηκό υπό τον έμπειρο Μασίστιο εκλώνησε τους μεγαρείς, αλλά με την βοήθεια των Αθηναίων οι Πέρσες αναχαιτίστησαν και έπεσε νεκρός ο ίδιος ο Μασίστιος, τον οποίο οι Έλληνες περιέφεραν νεκρό επάνω σε άμαξα και ύψωσαν ως τρόπεο την χρυσοστόλιστη πανοπλία του. Μετά από αυτή την επιτυχία, ο Παυσιανίας κίνησε τον στρατό του προς την πεδιάδα και τον παρέταξε κοντά στις πλατείε, στις όχθες του Ασοπού, απέναντι στους Πέρσες που έστεκαν στην άλλη όχθη, με τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους στα δύο άκρα της παρατάξεως. Ο Μαρδόνιος, ακολουθήσας τις συμβουλές των συμμάχων του Θηβαίων, παρέταξε υπό αυτόν τον ίδιο, αρίστου πολεμιστές Μίδους και Πέρσε, στο αριστερό άκρο της παρατάξεώς του, ακριβώ απέναντι στου Λακεδαιμονίους, τους οποίους εθεώρη ω τους πλέον επικίνδυνου, ενώ τους περίπου 50.000 Έλληνε συμμάχου του, Μακεδόνε και Θηβέου, στο δεξιό άκρο, απέναντι στου Αθηναίους. Απέναντι στου λοιπού Έλληνε, παρέταξε τα στήφη των Ασιατικών και Αιγυπτιακών στρατευμάτων του. Καμία πλευρά ωστόσο δεν τολμούσε να διαβεί το ποτάμι και να επιτεθεί, καθώς στις θυσίες που προσεφέροντο εκατέρωθεν, τα ιερά δεν απέβαιναν αίσια για κανέναν και οι σπλαχνοσκόποι και μάντις αμφωτέρων των πλευρών προέβλεπαν θετική έκβαση μόνο σε αμυντικό αγώνα. Αυτή η πέραν της εβδομάδος αναμονή ωστόσο προκάλεσε πολύ σύντομα στον στρατό του Παυσανίου σοβαρό πρόβλημα τροφοδοσίας με νερό, καθώς οι υδροφόροι του δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα ύδατα του ασοπού, το ξεβόμενοι μαζικός από τους απέναντι εχθρούς και επιπροσθέτως, προσπαθώντας να επιδεινώσουν την κατάσταση των Ελλήνων, οι Πέρσες, με προτροπή του Θηβαίου Τιμιγενίδου, κατέλαβαν ένα πέρασμα του Κιθερώνος και συνέλαβαν 500 άμαξες με εφόδια από την σπάζοντα όμω με την πράξη του αυτή την αποφυγή τη επιθέσεω που συνιστούσαν οι μάντε και των δύο πλευρών. Και ενώ τα πράγματα ήσαν κάτι παραπάνω από τραγικά για του Έλληνε, ενώ φιλοπρεσικά στοιχεία εκινούνται ο ήδη εντό των Αθηνών για εγκαθίδρυση ολιγαρχικού πολιτεύματο, ομοίων επιλογών με το Θηβαϊκό, ο δε Αρτάβαζο με του Θηβαίου, προέτρεπαν τον Μαρδόνιο, να επιχειρήσει καλύτερα μια διάσπαση των αντιπάλων του με εξαγορά κάποιων εκ των επιμέρου ηγετών τους. Ο αρχηγός των Περσών διέταξε την 11η ημέρα την διάβαση του ποταμού, αγνώντα τι αντίθετε συμβουλές των μάντεών του, οι οποίοι συνέχιζαν να μην βλέπουν αίσια τα ιερά. Έχοντα πληροφορηθεί μέσα στη νύχτα τη ετοιμασία των Περσών, ο Παυσανία επιχείρησε να σπείρει σύγχυση στον όποιο σχεδιασμό του Μαρδονίου, αντιστρέφοντα τη σύνθεση των δύο άκρων τη παρατάξεώ του, τοποθετώντα του Αθηναίου απέναντι στου Μύδου και Πέρσε και του Παρτιάτε απέναντι στου Βιωτού, πλην όμω το στρατήγημα δεν απέδωσε, αφού ο Μαρδόνιο άλλαξε και αυτό την παράταξή του, επιμένοντα να συγκρουστεί ο ίδιο με του Παρτιάτε, και μετά από σειρά ελιγμών, οι παρατάξει παρέμειναν όπω είχαν στην αρχή, δηλαδή με του Μύδου και Πέρσε στο αριστερό άκρο της παρατάξεως απέναντι στους Σπαρτιάτες. Θεωρεί ο Μαρδόνιος ότι η ελιγμή του Παυσανίου έγινε αναποδηλία, δεν ευβιάστη να χτυπήσει εκ παρατάξεως την φάλακα των Σπαρτιατών και την πρώτη ημέρα της επιθέσεως περιορίστη με επίθεση του υπηκού και βροχή των ξευμάτων στο να αποκόψει τους Έλληνες από την γαργαρή κρίνη που τους τροφοδοτούσε με πόσιμο νερό με δεδομένη πλέον την πλήρη ανυπαρξία τροφής και ύδατος, ο Παυσανίας κάλεσε τη νύχτα σε σύσκεψη του ηγέτες των Ελλήνων και πρότεινε να υποχωρήσει όλος ο στρατός σε μία νησίδα γης του ποταμού της Ιερώης στους πρόποδες του Κιθερώνος και ένα μικρό τμήμα του να αναλάβει να απελευθερώσει την δύο ανεφοδιασμού εκ της Πελοποννήσου. Η βραδινή μετακίνηση του στρατού έγινε μάλλον ένα ταξία. Οι Κορίνθιοι, οι Μεγαρεί και άλλοι Έλληνε του μέσου της παρατάξεω έφυγαν, αλλά αντί να φτάσουν στην ίσο, στρατοπέδευσαν γύρω από τι πλατείε, ενώ στο τμήμα των Λακεδαιμονίων ο λοχαγό του πιτανά του λόχου Αμονφάρατο προέλαβε έντονε ενστάσει για την υποχώρηση την οποία θεωρούσε ατιμοτική φυγή. Ματέος τόσο ο Παυσανίας όσο και ο υπαρχηγός του Ευριάναξ προσπάθησαν να μεταπίσουν το θυμωμένο λοχαγό απειλώντας τον μάλιστα ότι αν επέμενε θα τον εγκατέλειπαν να πολεμήσει μόνος του τους εχθρούς. Όταν μάλιστα του είπαν ότι η υποχώρηση απεφασίστη μετά από ψηφοφορία των αξιωματικών όλου του ελληνικού στρατού εκείνος σήκωσε ένα βαρύ λίθο και τον πέταξε μπροστά πόδια του Παυσανίου φωνάζοντας ότι με αυτήν την προσωπική ψήφο του θα παρέμενε εκεί να πολεμήσει έως θανάτου. Βλέποντας ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων ότι σε λίγο θα ξημέρωνε και ήδη οι Αθηναίοι και πλατείς τους ανέμεναν για να κινηθούν, εγκατέλειψε τον πίσμον λοχαγό στην τύχη του και έδωσε το σύνθημα της υποχωρήσεως. Σε ένα σημείο ωστόσο που ελέγε το Αργιόπιον, δίπλα σε ένα ιερό της θεάς Δήμητρος, έκαμε μία σύντομη στάση για να δώσει ευκαιρία στον αμονφάρετο να τους ακολουθήσει, πράγμα που άλλωστε έγινε, καθώς ο τελευταίος συνειδητοποίησε την τελευταία στιγμή το άκερο και υπερβολικό της φιλοτιμίας του. Όταν έμαθε για την άτεχνη υποχώρηση των Ελλήνων, ο Μαρδόνιος κυριεύθη από υπερβολική αυτοπεποίθηση και έκαμε το σφάλμα να διατάξει το στρατό του να καταδιώξει απινός, τους περίφημους τάχα σπαρτιάτες που αρχικώς άλλαξαν τις τάξεις τους για να μην πολεμήσουν με τους Πέρσες και τώρα προσπαθούσαν να διαφύγουν με άτακτη φυγή. Τους Λακεδαιμόνιους και Τεγιάτες, εν συνόλο 53.000 άντρες, οι Μύδοι, Σάκες και Πέρσες, τους έφτασαν στο Αργιόπιο, ενώ σε αρκετή απόσταση οι Βιωτοί έφτασαν τους Αθηναίους και Πλατείς από κοπέδε Λακεδεμόνοι και τεγεάτε άρχισαν να δέχονται βροχή από βέλη με σοβαρέ απώλειε, ενώ οι ιερεί εθυσίαζαν συνεχώ για να εξασφαλίσουν αίσια σημεία. Πράγμα που όμω αργούσε. Σε αυτήν την αγωνιώδη αναμονή εχάθησαν πολλοί αξιόμαχοι άνδρες όπως ο ρωμαλαιότατος Σπαρτιάτης Καλικράτης που λέγεται ότι παραπονέθηκε ψυχώντα ότι δεν πρόλαβε να πράξει κάτι άξιο της προθυμίας του να αγωνιστεί υπέρ της Ελλάδος. Στρέψα τότε τα μάτια ο Παυσανίας προς τον ναό της Θεάς Ήρας των Πλατεών που διεκρίνεται μακριά, ζήτησε από την Θεά να φανεί ευμενής προς τους Έλληνες και να τεθεί προς τάτρια τους και ευθύ αμέσω τα ιερά προέβησαν αίσια και προτού καν προλάβει να δώσει το σύνθημα της αντιπιθέσεως, οι πολεμιστές του, κυρίως οι τεγεάτες, συνεκρότησαν τη φάλαγγα και όρμησαν κατά των εχθρών. Το προτύχισμα των καρφωμένων στο έδαφος ασπίδων που είχαν μπροστά τους οι Πέρσες, Σάκες και Μύδη ανετράπη εν ριπιοφθαλμού και η συμπλοκή υπήρξε σφοδροτάτη. Τώρα πλέον, καθώς η σιδερόφρακτη φάλαξ επροχωρούσε με εμβολισμό των γραμμών τους, οι εχθροί, αν και γενναιότατα μαχόμενοι, πολλές φορές συλλαμβάνοντες και θράβοντες τα δόρατα των τεγιατών και λακεδαιμονίων, άρχισαν να καταραίουν όταν μάλιστα σε κάποια στιγμή εφωνεύθη υπό το του σπαρτιά του αριμνίστου ο ίδιος ο Μαρδόνιος, που έως τότε επολέμα με εξαιρετική δεξιοτεχνία και γενναιότητα επάνω στον λευκό ύπο του, ετράπησαν σε άτακτη φυγή, παρασύροντας και τους συμμάχους τους που έπραξαν ομοίως. Τα απομεινάρια του Περσικού στρατού κατέφυγαν στο χειρομένο με ξύλινο τείχος στρατόπεδό τους, εκτός 40.000 ανδρών υπό τον Αρτάβαζο, που διέφυγαν για την Ασία μέσω Φωκίδος. Οι βιωτοί, έχοντας ήδη εκατοντάδες νεκρούς, διέφυγαν προς τη Θήβα, ενώ οι άλλοι Έλληνες παρέμειναν όπως αρχικός εντελώς αμέτωχοι στην όποια εχθροπραξία, προφανώς θέλοντας να αποφύγουν τις συνέπειες μετά τη μάχη, την οποία ήδη έβλεπαν να γέρνει αποφασιστικά προς την πλευρά των αντιπάλων τους. Οι Έλληνες που είχαν στρατοπεδεύσει στις πλατείες δεν έλαβαν καθόλου μέρος στη μάχη, στο πεδίο της οποίας προσπάθησαν να σπεύσουν μόλις πληροφορήθησαν τη συντριβή των Πρεσών αλλά στην πορεία τους συνάντησαν το θηβαϊκό υπηκό που κάλυπτε την υποχώρηση των οπλητών του και υπέστησαν έτσι βαρύτατες απώλειες άνω των 600 ανδρών. Μετά από σύντομη τυχομαχία, οι Λακεδεμόνοι, τεγεάτες Αθηναίοι και Πλατείς εισέβαλαν στο οχυρωμένο στρατόπεδο των Περσών και τους κατέσφαξαν. Λέγει μάλιστα ο Ηρόδοτος ότι από τους 260.000 που αριθμούσε ο όλο Περσικό στρατό, αν αφαιρεθούν οι αναχωρήσαντε υπό τον Αρτάβαζο για την Ασία, επέζησαν μόνο 3.000 άνδρε. Οι απώλειε των Λακεδαιμονίων αναφέρεται ότι ήσαν 91 μόνο άνδρε, αριθμό που μάλλον δεν είναι αληθή, αφού από του 760 εν συνόλο φωνευθέντε στην συμπλοκή Οι Έλληνε, που υπολογίζει ο Πλούταρχο, τουλάχιστον το 1 τρίτο πρέπει να αφορά του Λακεδαιμονίου που υπέστησαν σύν της και την πολύ κατατόξευση κατά τη διάρκεια των θυσιών. Τον ελληνικό θρίαμβο ακολούθησε μια σύντομη έριδα λακεδαιμονίων και αθηναίων για το αριστείο της μάχης, το οποίο εν τέλει εδόθη ω μέση λύση στους πλατείς, ετιμήθησαν δε εκ των λακεδαιμονίων η Παυσανίας, Αμονφάρετος, Φιλοκίων, Καλικράτης και Αριστόδημος. Ορκίστησαν δε όλοι οι σύμμαχοι να είναι εσαΐ, αυτόνομοι και ελεύθερη πόλη των πλατεών, στην οποία έκτοτε θα τελούντο σε ανάμνηση της μεγάλης νίκης πανελλήνιοι, πενταετηρικοί αγώνες, τα λεγόμενα ελευθέρια. Καθώς και θα συνήρχε το αναέτος μία συμμαχική συνέλευση προς διατήρηση της εθνικής αντιπερσικής συμμαχίας. Έντεκα ημέρες μετά τη μεγάλη εκείνη νίκη, ο Παυσανίας ενεφανίστη με τον στρατό του μπροστά στα τείχη των θυβών και απέτησε την παράδοση όλων των μηδίσαντων ηγετών της πόλεως. Στην άρνηση των θηβαίων να τους παραδώσουν, έγινε επίθεση κατά της πόλεως, μετά την κατάληψη της οποίας, έπειτα από μάχες 20 ημερών, αντίθετα με ό,τι θα πράξει μετά από 1,5 αιώνα σε ανάλογη περίπτωση ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, δεν έγινε καμία βιοπραγία κατά του θηβαϊκού λαού, αλλά συνελήφθησαν όλοι πλήν ενός οι ηγέτες, δικάστησαν και θανατώθησαν ως ένοχοι εθνικής προδοσίας. Την ίδια ημέρα που διεξήχθη η νικηφόρα μάχη της Πλατεές στο ακροτήριο Μικάλι της Μικράς Ασίας, ο αποτελούμενος από 113 ή Ενωμένο στόλο των Ελλήνων, υπό τη διοίκηση του σπαρτιά του βασιλέω Λεοτυχίδου, είχε επιτεθεί στον ανελκυστέντα στην ξηρά Περσικό υπό την φρούρηση 120.000 περσών υπό τον Τιγράνη, πραγματοποιώντα απόβαση 25.000 ανδρών, που έπεσαν με μανία κατά των οχυρωμένων θέσεων του εχθρού, ενώ ταυτοχρόνω εξεγείρονται οι Σάμιοι, οι Ιωνέ, οι Αιωλεί και οι Μιλήσιοι. Στην μεγάλη μάχη εκείνη τη ημέρα εφωνεύθησαν πολλέ χιλιάδε περσών και ανάμεσά τους ο επικεφαλή Τιγράνη και Μαρδόντη. Ο στρατός διελύθη εντελώ και όλα τα περσικά πλοία έγιναν παρανάλωμα του πυρό. Η μεγάλη περσική αυτοκρατορία είχε ταπεινωθεί υπό την ελληνική λόγχη. Αμέσως μετά άρχισαν συζητήσεις μεταξύ των Ελλήνων για το πώ θα μπορούσαν καλύτερα να προστατεύσουν του Ιωνές από μελλοντικά ίσω αντίπεινα των Περσών και κατετέθη υπό τον Πελοπονισίων η πρόταση, καθώς δεν ήταν εφικτό να σταθμεύει εσαή στην Ιωνία ο συνασπισμένο ελληνικό τόλος να μεταφερθούν οι κάτοικοι τη στην Ελλάδα στην θέση των Μιδισάντων Αργίων, Βιωτών, Λοκρών και Θεσσαλών που έπρεπε να εκδιωχθούν από τις πόλεις τους. Με την πρόταση διεφώνησαν οι Αθηναίοι, οι οποίοι, ενώ οι λοιποί επέστρεψαν στις πατρίδες τους, παρέμειναν στην Ιωνία υπό τον Ξάνθιπο προς εξακολούθηση του αντιπερσικού αγώνος, έπλευσαν δε αργότερα στον Ελίσποντο, όπου κατέλαβαν την οχυρωμένη Σιστό, εξισφάλισαν τον ελεύθερο διάπλου των στενών και απελευθέρωσαν έτσι ολόκληρη τη Χερσόνησο.